Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βράδυ Παρασκευής και συνεχίζουμε αυτό το σερί των συνεντεύξεων μέσα από το Kozani Media εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης της 8ης Οκτωβρίου. Kozani Media Live και Facebook Live. Και να καλησπερίσω την καλή φίλη και υποψήφια δημοτική σύμβουλο της Ενότητας με τον Λάζαρο Μαλούτα, την Νάση Χαρίση. Καλησπέρα, Νάση. Να μιλάμε στον ελληνικό, εννοείται. Εννοείται, Παναγιώτη. Έτσι. Γεια σου, καλησπέρα. Κοζανίτσα στην καταγωγή. Βέρα Κοζανίτσα. Θα το πούμε λίγο αυτό τώρα, γιατί εδώ έχουμε ωραίο θεματάκι. Ναι. Η μαμά μου είναι η Θοδόρη Παπαγιάννη, ο οδοντίατρος. Η κόρη του Γιάννη Παπαγιάννη, το έμνηστο του δημάρχου. Και ιστορικού δημάρχου της Κοζάνης, η αλήθεια είναι. Έτσι, και ιστορικού και πολύ αγαπημένου ανθρώπου, όχι μόνο ως δήμαρχο, αλλά και ως γιατρό. Ακριβώς. Που διετέλεσε και επί δύο τετραετίες. Αυτό μου λέγε συγγνώμη η μάνα μου. Ναι. Ότι ρε, εσύ, εντάξει, λένε για δήμαρχος, καλός δήμαρχος. Ξέρεις, μου λέγε σαν γιατρός. Ήταν άνθρωπος πάνω απ' όλα, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ήταν άνθρωπος, βοηθούσε τον λαό, ήταν δίπλα στον κόσμο, το στήριζε όλους. Και γι' αυτό και μνημονεύεται επί 36 έτη. Πότε έφυγε από τη ζωή, δηλαδή. Πριν από 36 χρόνια. 36 χρόνια. Ναι. Εγώ δεν τον πρόλαβα. Γεννήθηκα ένα χρόνο μετά. Η αδερφή σου τον πρόλαβε. Τον πρόλαβε και όχι απλά τον πρόλαβε. Ζήσαν και πολλά. Πολλά μαζί. Μας βλέπει η αδερφή σου. Πού είναι η αδερφή σου? Η αδερφή μου στον Καναδά. Καναδά είναι, έτσι. Καναδά, Αμερική, ναι. Όχι Καναδά. Ναι, ζει τα τελευταία 24 χρόνια. Τώρα και είναι και άλλες ώρες, δεν ξέρω τι ώρες έχουν. Θα μας δει. Και τώρα live, αν δεν μπορεί, θα μας δει μετά. Εννοείται στον Καναδά. Εκπαιδευτικός, αδερφή. Εκπαιδευτικός, σε σχολείο, έχει οικογένεια, έχει παντρευτεί Καναδό άντρα, οπότε ζει εκεί. Πήγες Καναδά? Δεν πήγα. Δεν πήγες ακόμα? Όχι, δεν πήρα. Νομίζω ότι εντάξει, τώρα εντάξει, έχει και υποχρεώσεις τώρα. Έχεις... Ναι. Εντάξει, και εγώ έχω την οικογένεια. Εντάξει, αυτό λέω. Ναι. Είχα και τη γιαγιά μου εδώ. Η γιαγιά μου έχει ένα χρόνο που δεν ζει. Οπότε δεν μπορούσα να πάω. Εντάξει, και οικογενειακές υποχρεώσεις τώρα Καναδά είναι και μεγάλο ταξίδι. Μα θα πας για 10-15 μέρες τουλάχιστον. Μη σου πω για μήνα. Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Θέλει να δεις και πράγματα. Ξέρω πώς είναι και αυτοδιοίκηση στον Καναδά. Μπούμε σε ποια πόλη? Είναι στο Έντμοντον, είναι πολύ βόρεια. Ναι. Α, είναι και βόρεια. Ναι, βέβαια έχει πολύ καλή ελληνική κοινότητα εκεί πέρα. Δηλαδή, το βλέπω από γενικά από τις ναι, στηρίζει. Εντάξει, η Τερέζα είναι και αγαπάει τον τόπο της. Μακάρι να ήταν εδώ και να μας στήριζε κι αυτή. Τι ήταν αυτό που σε έπεισε να κατέβεις με τον Λάζαρο Μαλούτα? Τον θεωρώ πολύ έμπειρο δήμαρχο και θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ, πολύ καλό έργο τα τελευταία χρόνια. Δεξάλλου το απέδειξε έμπρακτα με όλα όσα έχει κάνει. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν και αντιδήμαρχος, δεν ήταν μόνο δήμαρχος, οπότε έχει περάσει από όλα τα στάδια. Και θεωρώ ότι είναι πολύ ικανός. Είστε ένα πολύ συλλεκτικό ψηφοδέλτιο, από όλους τους χώρους. Δηλαδή, είστε πραγματικά αυτό που λέει και ο Λάζαρος Μαλούτας και το λέτε και οι υπόλοιποι. Είστε και από Πασό και από Νέα Δημοκρατία και από ΣΥΡΙΖΑ και όλων των ηλικιών κιόλας. Κάτω δεύτερο το είδα και στην παρουσίαση, αλήθεια είναι. Έτσι. Ναι. Είστε πρώτη φορά. Εγώ πρώτη φορά κατεβαίνω, ναι. Αλλά δεν μπορούσα να μένω μέτοχη με όλο αυτό το ιστορικό. Την ιστορία που έχω από τον παππού, τα γονίδια, έτσι, δεν το συζητάω. Ήταν και ο θείος μου, βέβαια, ο αδερφός της μαμάς μου, ο οποίος είχε κατεβεί με τον Κουκουλόπουλο. Είχε κατεβεί με τον Κουκουλόπουλο. Ναι, είχε κατεβεί. Οπότε δεν μπορούσα να μένω μέτοχη. Θεωρώ ότι πρέπει και εγώ να προσφέρω. Είχε κλειγεί ο θείος σου τότε. Είχε κλειγεί, ναι. Είχε κλειγεί. Εγώ τον πρόλαβα το θείο σου. Είπαμε τώρα ότι είσαι. Και νέα και γυναίκα, και γίνεται μεγάλη συζήτηση λίγο γι' αυτό, γυναίκες και πολιτικοί. Μήπως σας αδικεί αυτή η ιστορία με την ποσόστοση, γιατί όλα τα ψηφοδέλτια λένε, το ζήσες κι εσύ ίσως, πρέπει να βρούμε γυναίκες, στα χωριά ειδικά, ας πούμε, πως άλλαξε και ο κόσμος. Δεν ξέρω, τόσα χρόνια μετά την ποσόστοση που θες ψηφάσω από Ανδρέα, τελικά ήταν επιτυχημένη, γιατί βλέπουμε ακόμα, ειδικά στην περιφέρεια, να διστάζουν οι γυναίκες να ασχοληθούν με την πολιτική. Με όλες τις έννοιες, έτσι, και στην περιφέρεια και στο Δήμο και... Ναι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω στις γυναίκες. Καταρχήν, θέλουμε ισότητα. Η ενότητα στηρίζει την ισότητα των γυναικών. Δηλαδή, είναι ενεργά στηρίζεται. Έχει κάνει και για τις κακοποιημένες γυναίκες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Τον ξενώνα, μπράβο, μου το είπες. Οπότε οι γυναίκες είναι ενεργοί πλέον στην πολιτική. Εγώ θεωρώ ότι καλά έκαναν και μπαίνουν και πρέπει να κατεβαίνουν οι γυναίκες, πρέπει να κατεβαίνουν οι άνθρωποι και πρέπει να έχει το ψηφοδέλτιο γυναικείο ποσοστό μεγάλο. Γιατί δεν κατεβαίνουν, πιστεύεις, οι γυναίκες περισσότερο? Ίσως ένας βασικός παράγοντας είναι ότι κυρίως στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι επιφορτισμένες με το να μεγαλώσουν και παιδιά περισσότερο, ίσως από τον άντρα, τα πρωινά για παράδειγμα, κάποια που δεν εργάζεται. Αλλά ακόμα και εργαζόμενες, υπάρχει στην Ελλάδα ακόμη αυτό το. Η γυναίκα λίγο μεγαλώνει περισσότερο, η γυναίκα μαγειρεύει περισσότερο. Υπάρχει λίγο αυτό το να μείνει η γυναίκα λίγο στο σπίτι. Ακόμη δυστυχώς θα πω εγώ, ακόμα ίσως υπάρχει. Αλλά εσείς και εργαζόμενοι, έτσι. Κοίταξε, εγώ είμαι εργαζόμενη, είμαι και μητέρα και προσπαθώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ένα παιδάκι 2,5 ετών. Αυτό θα έλεγα, μικρό. Κοριτσάκι, ναι. Θεωρώ ότι μία γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει. Όχι μία γυναίκα, οποιοδήποτε μπορεί να τα καταφέρει, αρκεί να θέλει. Να θέλει να προσφέρει, να θέλει να έχει όραμα και να πιστεύει σε αυτά που πρεσβεύει. Και θεωρώ ότι αν θέλεις, θα καταφέρνεις όλα. Δηλαδή, η μέρα είναι πολύ μεγάλη, αν και οι ώρες μας δεν φτάνουν. Παρόλα αυτά, υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος και χρόνος για όλα. Και για το σπίτι και για την οικογένεια. Και για τη δουλειά. Τώρα και για την προεκλογική περίοδο. Υποθέτω θα πάρει και λίγε μέρε άδεια τώρα. Έτσι. Ναι, εννοείται. Εντάξει, την άλλη εβδομάδα. Δεν βγαίνει αλλιώ. Εννοείται. Ξεκίνησε τα βρώνια ψηφοδέλτια. Ναι. Άρχισε το σταύρο μου. Ενεργά. Χαμό. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ ωραία περίοδο αυτή. Εγώ προσωπικά που πρώτη φορά κατεβαίνω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ σε έχω δει στι εκδηλώσει του Μαλούτα τέλο πάνω και σε φωτογραφίε που μα στέλνει. Δείχνεις να το απολαμβάνεις ως εμπειρία. Το απολαμβάνω αυτό, σαν εμπειρία. Ιδιαίτερος. Αυτό που... Και μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, γιατί ήθελα να πάω σε πιο πολλά σημεία, να ακολουθήσω. Πολλά χωριά, ναι, και σε πολύ. Πιο πολλά. Αλλά δεν έχω το χρόνο, διότι και δουλεύω και όπως είπαμε έχω και την οικογένεια. Ό,τι μπορώ κάνω, έχω στερήσει χρόνο από μένα, προσωπικό, με την οικογένεια. Αυτή είναι η θυσία. Εννοείται, αλλά μου αρέσει όμως. Είναι... πάντα μου άρεσε να προσφέρω και πάντα μου άρεσε να βρίσκομαι με κόσμο. Γι' αυτό και η δουλειά μου είναι πάνω σε αυτόν τον τομέα. Δουλεύω όλα τα χρόνια. Πάντα έχεις επαφή με κόσμο. Ναι, δουλεύω όλα τα χρόνια σε καταστήματα. Τώρα είμαι σε φαρμακείο. Ήμουν πριν και σε φαρμακείο. Πάντα έχεις την επαφή με το. Ναι, ναι, μου αρέσει. Δεν μου αρέσει καθόλου να μην έχω επαφή με κόσμο. Είναι το χειρότερό μου. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, το χειρότερό σου. Ποια θεωρείς ότι είναι τα σημαντικότερα ζητήματα της επόμενης πενταετίας που θα κληθεί να λύσει η επόμενη Δημοτική Αρχή, αν είναι η Δημοτική Αρχή, μάλλον θα το δούμε. Απολιγνητοποίηση, το βάρος γενικότερα εκεί, ναι, ναι, η καθημερινότητα. Η απολιγνητοποίηση σίγουρα θα παίξει, παίζει βασικά στη ζωή μας πολύ σημαντικό θέμα. Είναι αυτό να γίνει μια ομαλή μετάβαση για να μην έχουμε οικονομικά θέματα. Να μην υπάρχουν απώλειες στις θέσεις εργασίας και γενικά να υπάρξει αυτή η αλλαγή πιο ομαλά, δηλαδή να μην έχουμε σοβαρά θέματα. Πιστεύω θα το... Καθημερινότητα μπορεί να βελτιωθεί, καθημερινότητα για μια μητέρα, ας πούμε, με ένα καροτσάκι, με ένα που έχει το παιδάκι της, μωρό που το ζήσες και εσύ τώρα, δηλαδή 2,5 είναι οκ, αλλά ακόμα νομίζω ότι το βγάζεις έξω, όχι, περπατάει τώρα. Το ζήσα και το ζήσα πάρα πολύ, δεν το συζητάω, ήμουνα με το... τώρα μένω στα Πλατάνια, αλλά έμενα και στο κέντρο πάρα πολλά χρόνια. Όχι, ενώ τώρα με το κοριτσάκι. Τον τελευταίο χρόνο μένω. Άρα πρόλαβες και κέντρο με τη μικρή. Πρόλαβα κέντρο με τα καρότσια, με τα σκυλιά, γιατί ξέρω ότι όλοι έχουμε θέμα με τα δέσποτα. Ναι, αυτό είναι όλοι, αλήθεια. Ακούγεται όλες οι δημοτικές αρχές. Και θα σου πω και την άποψή μου. Σαφώς θέλουμε περισσότερα πάρκα, όλοι μας. Ποιος δεν θέλει πάρκο και ποιος δεν θέλει να έχουμε ωραίους χώρους για να παίζουν τα παιδιά και να βγαίνουμε κι εμείς βόλτα. Σε μια δύσκολη πόλη όπως είναι η Κοζάνη, βέβαια. Δύσκολη εννοώ για να την ανοίξουμε τον Κουκουλόπουλο, εγώ θυμάμαι. Mm. Τώρα είχαμε εξελίξει για να γκρεμίσουμε κάποια κτίρια παλιά. Γιατί η Κοζάνη είναι δύσκολη δημοτομικά, αυτό εννοώ, είδες με τις γειτονιές της. Είναι πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολη, δεν είναι Πτολεμαϊδα, ας πούμε. Ένα ναι, ναι. Πιο καινούργια πόλη. Βέβαια και η Πτολεμαϊδα είδα, έχει το πάρκο και πολύ ωραίο, αλλά ένα. Ναι, στην είσοδο μετά. Ένα φως δεν έχει όμως για το βράδυ, ναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και με το παιδί, εννοείται, στις γειτονιές και σε όλα, αλλά πιστεύω θα λυθούν αυτά, δηλαδή είναι θέμα χρόνου. Τώρα, είναι δύσκολο γιατί οι δρόμοι
είναι στενοί όλοι. Αυτό. Οπότε πώς να γίνουν και πεζοδρόμια όταν ένας δρόμος, ο δρόμος είναι στενός. Δηλαδή, πού να παρκάρει ο άλλος. Να κάνει το ποδήλατο στο κέντρο και να ανέβει ο άλλος πού, να πάει στη Σκρικά ή στο. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έχουμε δέρμα, είναι λίγο δύσκολο έτσι αυτό. Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να λυθεί. Δεν είμαι ειδικός σε αυτό το θέμα. Όντως, αυτό είναι θέμα δύσκολο. Θέλει κυκλοφοριακές μελέτες, αυτό θέλει. Ναι. Τεράστια κουβέντα, πολλά χρόνια αυτό. Πολλά χρόνια. Στα Πλατάνια έχετε αδέσποτα, είπες. Έχουμε αδέσποτα. Είναι ένα θέμα το οποίο με ενοχλεί και εμένα πάρα πολύ, δεν το συζητάω. Ωστόσο, εφόσον ο νόμος αυτή τη στιγμή λέει ότι. Από όσο ξέρω, έτσι, ότι τα δέσποτα τα στυρώνουμε και τα αφήνουμε ελεύθερα. Αυτό λέει ο νόμος, όπως το περιγράφεις. Γιατί και εγώ έχω ερωτηθεί και έχω ρωτήσει κιόλας, έτσι. Τι λέει ο νόμος για αυτό το θέμα. Εφόσον ο νόμος λέει αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αναγκαστικά κι εγώ υπομένω τον αδέσποτο. Προφανώς δεν θέλω. Θεωρώ ότι τα δέσποτα είναι επιθετικά, όχι γιατί... είναι αδέσποτα, γιατί κάποιος τα επιτίθεται. Δηλαδή, κάποιος τα επιτίθεται ώρες τις οποίες δηλαδή, δεν τους βλέπουμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποιος προκαλεί τα ζώα για να επιτεθούν και γίνονται επιθετικά. Δηλαδή, δεν έχουν κάποιο λόγο τα σκυλιά να γίνουν επιθετικά. Τώρα, σαφώς είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όλο παντού, σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει μόνο σε εμάς. Ακριβώς αυτό. Το θέτουν πάρα πολύ όλοι οι δήμαρχοι και η ΚΕΔΕ. Απλά πολλοί κόσμοι ακόμη νομίζουν ότι να μαζέψουμε τα σκυλιά μπορούμε να τα μαζέψουμε και να τα κλείσουμε κάπου και να τα έχουμε εκεί. Ναι. Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Έτσι. Και να το καλά κάνεις και το σημειώνεις. Ναι, καλό κάνει να το ξεκαθαρίζει τώρα στον κόσμο ότι τώρα ο νόμος δεν το στυρώνεις και γεια σας, δύο μέρες ξανά. Και το αφήνεις. Στο φυσικό του περιβάλλον. Στο φυσικό του περιβάλλον. Και μάλιστα κάποιοι απαιτούν να το αφήσουν εκεί που το πήραν. Έτσι. Έχουμε βέβαια, και τέτοια, η υπάρχουσα δημοτική αρχή έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Έτσι, έχει καλέσει ανθρώπους που το στυρώνουν τα σκυλιά. Ομάδες από το εξωτερικό. Την πρώτη διετία την έχασα, αλλά την τελευταία διετία. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι γίνανε και πολλές στυρώσεις. Έτσι, γίνανε πολλές στυρώσεις και ελπίζουμε. Να φανεί σε 2-3 χρόνια βέβαια. Γιατί λέει πολύ, αφού κάνει στυρώσεις, γιατί δεν εξαφανίσει κανένα δέσποτα. Να εξηγήσουμε ότι οι στυρώσεις έχουν το σκοπό ότι μετά από ένα-δύο χρόνια θα αποδώσουν. Έτσι, αυτή είναι η λογική. Ναι, εννοείται. Ότι δεν θα εξελιχθεί. Εγκυμοσύνες και. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι άμεση λύση δηλαδή. Είναι κάπως μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη. Έτσι, να το πω έτσι. Έτσι είναι. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τις στυρώσεις τέλος πάντων. Που έτσι γίνονται, είναι. 1300 θα γίνουν φέτος. Ελπίζω να γίνουν και του χρόνου άλλες τόσες. Ναι, μακάρι να γίνουν κι άλλες και. Μακάρι να λυθεί το πρόβλημα τουλάχιστον της επίθεσης των σκυλιών, έτσι, γιατί δεν μας ενοχλούν τα δέσποτα ως αδέσποτα. Μας ενοχλούν οι επιθέσεις που ακούγονται από τους ανθρώπους. Έτσι. Τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχω ακούσει και σε άλλα site να δώσω άλλα μέσα επιθέσεις. Έχω δει επίθεση αδέσποτου σε δεσποζόμενο, για παράδειγμα. Δεν έχω δει σε άνθρωπο, δεν έχω ακούσει, μπορεί να έχει γίνει προφανώς. Τον τελευταίο καιρό εννοείς. Τελευταίες 3-4 εβδομάδες δεν έχω ακούσει. Και εγώ δεν έχω ακούσει. Και α πούμε, αλήθεια, εγώ χθες γύρισα από το κέντρο στις 2 στο σπίτι. Είχε 20 αδέσποτα στην πλατεία, το οποίο ήταν πάρα πολύ ήσυχα. Ναι, και η αλήθεια είναι πάρα ότι και πολύ ήσυχα, εγώ αυτό και έχω παρατηρήσει. Και περίμενα να τους δώσει κάποιος να φάνε. Ούτε κάνανε, ξέρεις, εντάξει, μπορεί να τυχεί βράδια, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά ήταν πολύ ήσυχα, καθόταν και είχαν και μια συμπεριφορά και με τους φοιτητές που τώρα τέτοια ώρα ακόμη ο καιρός είναι καλός, κάθονται μέχρι τέτοια ώρα έξω. Δεν είδα, ας πούμε, να έχουμε ούτε ψευτικές συμπεριφορές ούτε κάτι άλλο. Και εγώ αυτό έχω παρατηρήσει και μακάρι να συνεχιστεί. Μακάρι, αλλά φοβάμαι ότι θα έχουμε πάλι και κάποια δαγκώματα. Ελπίζω να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα γίνεται. Αν εκλεγείς που το εύχομαι, έτσι, ποια θέματα θεωρείς ότι μπορέσεις να προσφέρεις και να δώσεις βαρύτητα, ας πούμε. Πιο κοντά και λόγω επαγγέλματος είμαι στα πολιτιστικά, θα έλεγα. Ναι. Εντάξει, έχω ασχοληθεί και με τη μουσική, έχω κάνει 15 χρόνια πιάνο. Πιάνο, παίζεις ακόμα. Ναι, παίζω ακόμα, στο Δημοτικό Οδείο, εδώ στην Κοζάνη. Έχω ασχοληθεί και με το Συμβούλιο Νεολαίας, όταν ήμουν ακόμα στο σχολείο. Το πρώτο συμβούλιο. Θα πρέπει να συσταθεί τώρα σιγά σιγά η σκοπό. Η πρόταση παράταξη Μαλούτα τώρα να δούμε πώς θα... Ναι, ναι. Ήμουν ενεργή στο πρώτο συμβούλιο. Δηλαδή ήμουν από τους πρώτους που έκανα πρώτο συμβούλιο, στο πρώτο πάρτι νεολαίας. Α, το πρώτο. Στο πρώτο, ναι. Ήμουν με τον Γιάννη τον Γρηγοριάδη μαζί. Ναι, και με άλλους πολίτες. Τον Γιώργο τον Κίνη που είναι και υποψήφιος μαζί μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και επειδή ήμασταν στο οργανωτικό κομμάτι που πρώτη φορά θα γινότανε. Δηλαδή. Λυκείο. Εγώ ήμουν, Δευτέρα Λυκείου. Ναι, ναι, ναι. Πού πήγε, 16 χρόνια. Στο Λυκείο, πρώτο. Στο. Ναι, στο πρώτο. Πρώτο Λυκείο. Ναι, ναι. Το πρώτο, στο Χριστοφορίδη. Πάνω στο καινούριο. Πρόλαβε το καινούριο. Το καινούριο. Α, το πρόλαβε το καινούριο. Αυτό λέω, το καινούριο.
Εντάξει, από του τυχερού ήταν. Ναι. Δεν ταλαιπωρήθηκε με τα κτίρια εκεί και το. Όχι, πήγαινα στα πιο κεντρικά. Βαλταδόριο, τέταρτο δημοτικό και πρώτο λύκειο. Τέταρτο την εμπειρία, ναι. Ναι, ναι. Εντελώς τα κεντρικά, είναι... είσαι αυτό. Είμαι παιδί. Η διαδρομή, τέταρτο Βαλταδόριο, ναι. Και... ναι, ναι. Μα εγώ έμενα ακριβώς εκεί που είναι ο Οδός Παπαγιάννη. Εκεί έμενα, ακριβώς απέναντι από το. Ναι, οπότε έγινε και γι' αυτό. Ναι. Από το σπίτι του παππού μου. Γιατί λοιπόν να συγχαρίσει στο 8 του μήνα. Γιατί... Στέσσερις σταυρούς έχουμε και να θυμίσουμε ότι ψηφίζουμε και εμείς από Ελλήμια, Ιαννή, Υψηλά, Αντελήσποντο, φέτος. Φέτος. Εσάς τους Κοζανίτες, τέλος πάντων. Τέσσερις ψηφίζετε στην Κοζάνη και δύο στο τοπικό. Τα τοπικό, ναι. Ναι, οπότε ναι. Είναι πρώτη φορά, άλλες φορές μπορούσαμε μόνο ένα. Άλλες φορές μόνο ένα, ναι. Οπότε απευθύνεσαι σε όλο το Δήμο πλέον. Έτσι, τέσσερις, αυτό. Ναι. Είναι πολύ καλό αυτό. Απευθύνουμε έτσι σε όλο το Δήμο, σε όλα τα χωριά, σε όλο τον κόσμο. Θέλω να μου δώσει ο κόσμος την ευκαιρία να προσφέρω. Να προσφέρω στο Δήμο. Έχω πολλή διάθεση, έχω αξίες, έχω όραμα για να κάνουμε κάποια πράγματα. Θέλω να βάλω το λιθαράκι σε αυτό το ψηφιδωτό της πόλης της Κοζάνης. Θέλω να συνεχίσω να είμαι ενεργή και να θυμούνται όλοι τον παππού, να κάνω έστω κάτι λίγο. Αλίμονο δεν μπορώ να κάνω αυτό που έκανε ο παππούς. Πιστεύω ότι οι αξίες μου και η διάθεσή μου για προσφορά, που πάντα πρεσβεύω, αν με ψηφίσει ο κόσμος, θα κάνω πολλά πράγματα. Έχω δηλαδή πολλή διάθεση. Άγχος να έχεις. Δώσω. Άγχος έχεις, αυτό φαίνεται. Άγχος έχεις. Άγχος έχω πολύ. Έχεις, Ναι. Όσο πλησιάζουν και οι μέρες ακόμα περισσότερο. Έχω πολύ, αλλά είναι το επικοδομητικό το άγχος. Συναρπαστικό. Ναι. Είναι αυτή η φλόγα από μέσα, έτσι, η ενέργεια, ρε παιδί μου, των νέων ανθρώπων. Δηλαδή, γι' αυτό είπα να στηρίξουμε τους νέους. Προφανώς να στηρίξουμε τους νέους. Προφανώς να πάρουμε την εμπειρία από τους μεγάλους, δεν το συζητάμε. Χωρίς τους μεγάλους, και οι νέοι δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αλλά αυτό που έχουμε οι νέοι άνθρωποι στο συνδυασμό και εγώ μαζί με αυτούς είναι αυτή η σπίθα που καίει μέσα. Περνάμε να κάνει πράγματα. Περνάμε καλά στις περιοδίες, όσες έχεις πάει βέβαια. Έτσι. Περνάμε υπέροχα, όχι πολύ καλά. Και ακούμε και πολύ ωραία, και πολύ ωραία λόγια. Θυμάσαι κάποιο περιστατικό, ας πούμε τώρα, ή κάποιο ωραίο λόγο ή κάτι που, κάτι που σου μείνε, που σας έχουν πει. Σε κάποιο χωριό στην πόλη, κάποιος κάτοικος δημότης, για παράδειγμα. Θέλω οι κυρίες είναι πιο ευγενικές. Οι κυρίες είναι όταν πολύ... παίζουν και μπερίμπα και πάτε και τους ενοχλείτες εκεί στα καθημερινά. Το λένε εδώ με το ζει στον Πιτιάβα. Οι κυρίες είναι πολύ ευγενικές. Βέβαια, εμένα επειδή με ρωτάνε συνήθως γιατί βλέπουν το Χαρίση. Το Χαρίση. Και το Χαρίση, να πούμε και για τον μπαμπά μου, ότι είναι από τους ευεργέτες, έτσι, Θεαγένειο Χαρίσιο και Παύλος Χαρίσης. Είμαι απόγονος αυτής της οικογένειας, που είναι από τη Βουδαπέστη. Βλέπουν το Χαρίση και αναρωτιούνται ποιανού είμαι. Και οπότε, σε μένα συνήθως, επειδή μετά έρχεται η κουβέντα στον παππού, συνήθως μου μιλάνε για τον Γιάννη Παπαγιάννη. Ναι, δηλαδή έρχεται εκεί η κουβέντα. Η μεγαλύτερη. Ναι, η μεγαλύτερη. Ναι, στα χωριά οι μεγαλύτεροι συνήθως κυκλοφορούν. Οι νέοι δεν είναι στα χωριά. Σωστό αυτό. Οπότε συνήθως μου λένε γι' αυτό και όλοι θυμούνται το ας που έλεγε ο παππούς. Δηλαδή αυτό μου έχει μείνει, το ότι μου λένε όλοι το ας που έλεγε ότι ας τους να λένε, ρε παιδί μου, ότι εμείς πάμε μπροστά, μην φοβάσαι τίποτα, ας τους να λένε. Και αυτό δηλαδή μου λένε όλοι. Το ότι πάμε δυναμικά. Αυτό, ναι. Ας λέμε, πάμε δυναμικά. Ναι, πάμε δυναμικά. Μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε. Με ενότητα. Με ενότητα. Και με Λάζαρο Μαλούτα, εννοείται. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ καλό πολύ. Καλό κουράγιο. Σίγουρα συναρπαστική εμπειρία. Και καλό αποτέλεσμα προσωπικό. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ και ήταν μια, νομίζω, από τις ωραίες και διαφορετικές συνεντεύξεις. Επιστρέφουμε σε λίγο εμείς.